Ερχόμενος εδώ στον Τηλικράτη Λευκάδος μετά τη φυγή μου από την ομάδα της Λευκύμης, δεν είχα το περιθώριο μετά από τρεις μέρες δουλειάς να περάσω κάποια πράγματα. Το θέμα ήταν να έρθουμε εδώ και να κερδίσουμε. Γιατί το σημαντικό στη φάση που βρίσκεται το πρωτάθλημα και στη φάση που ήταν η ομάδα μας, θα πω έτσι, είναι να κερδίσεις. Δεν είναι να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Εμένα η φιλοσοφία μου είναι να κερδίζω παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα τα συναισθήματα που ένιωσα σήμερα, μετά από 19 χρόνια καριέρα σε αυτές τις κατηγορίες, είναι τόσο έντονα που δεν περίμενα να τα ζήσω στο πρώτο μου παιχνίδι με την ομάδα του Τηλικράτη. Κάναμε μία νίκη με πάρα πολύ ψυχή. Θεωρώ ότι ό,τι κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο έπιασε τόπο και σε αλλαγές, παρόλο που μείναμε με 10 παίχτες. Έδωσε χώρο ο αντίπαλος, κλείστηκε πίσω γιατί και αυτοί θέλαν το παιχνίδι οι άνθρωποι για να μας περάσουν στη βαθμολογία και να μας βάλουν κάτω από τη ζώνη. Η φανέλα του Τηλικράτη είναι βαριά. Εγώ ήρθα να βοηθήσω με την εμπειρία μου. Υπάρχουν παιδιά που αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα και αυτό μου βγάλανε τις 3-4 πρώτες ημέρες. Από εδώ και πέρα έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας να δουλέψουμε και να πάμε στο ντέρμπι με τη Λευκύμη. Πιστεύω ότι το νερό με τη σημερινή νίκη μπήκε στα βλάκι. Η ψυχολογία μας είναι στα ύψη. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε προς τη σωστή κατεύθυνση το σημερινό αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια στον προπονητή της αντιπάλου ομάδος και την ομάδα της Καλλιθέας. Πραγματικά την παρακολούθαγα από την αρχή της χρονιάς, παρόλο που είναι νεοφώτιστη και ο νομός Καστοριάς, εφόσον δεν υπάρχει Καστοριά, είναι η πρώτη ομάδα του νομού, κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια για να παραμείνει στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα αυτά τα παιχνίδια έτσι είναι. Κερδίζει ίσως ο πιο έμπειρος, ο πιο τυχερός. Αυτό το είχαμε εμείς σήμερα και καταφέραμε και πήραμε ένα αποτέλεσμα που πατάμε πάρα πολύ γερά στα πόδια μας όσον αφορά για την κατηγορία. Δεν είναι καλό αυτό που λέω, γιατί ο Τηλικράτης είναι ο περσινός πρωταθλητής του ομίλου, αλλά εδώ που φτάσαν τα πράγματα, οφείλω να το πω. Κολοβός δεν είναι, κάνετε λάθος, δεν είναι έμπειρος παίχτης. Είναι ένα νεαρό παιδί. Ναι, είπαμε, πιάσανε. Καταρχάς μπήκαμε πίσω στο σκορ με ένα πολύ κακό γκολ. Και δεν θέλω να σταυρώσω κανέναν ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή προσπάθεια μετά από μια στατική φάση του τερματοφύλακά μας, ο οποίος είχε πάρα πολύ άγχος. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να έχουμε την ψυχολογία να μπορούμε να τα αντέξουμε. Ενδεχομένως ο τερματοφύλακας να μην έχει, ο τερματοφύλακας μας που είναι ένας αξιόλογος τερματοφύλακας, να μην το έχει, αλλά μπήκαμε με μια πάρα πολύ κακή προσπάθεια πίσω στο σκορ. Δεν πήγαμε από οργανωμένο. Αντιθέτως, εμείς βάλαμε 2 εκπληκτικά γκολ με συνεργασία από τα πλάγια και παρόμοια γκολ. Καταλαβαίνετε, και παρόλο που ήμασταν με 10 παίχτες. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα σήμερα. Με δίνει μεγάλη όθηση, μεγάλο κουράγιο και παρόλο που με 3 μέρες επαναλαμβάνω, με φέραν τα παιδιά πάρα πολύ κοντά μαζί τους. Με έχουν φτιάξει, να σας το πω έτσι. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Μακάρι και η ομάδα της Καλλιθέας να παραμείνει στην κατηγορία. Εμείς πρέπει να σώσουμε την παρτίδα και από εκεί και πέρα θα δούμε. Μία από τις πιο δύσκολες μέρες από την αρχή της χρονιάς. Ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε την βαθμολογική του σημασία. Όλοι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από την μεγάλη προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Καταφέραμε να προηγηθούμε με ένα γκολ στο παιχνίδι. Είχαμε 3-4 καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που μπορούσαμε να αυξήσουμε την διαφορά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά η πίεση, η βαθμολογική πίεση ήταν ανασταλτικός παράγοντας και δυστυχώς για μας στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού αυτοκτονήσαμε. Με 2 γκολ τα οποία ήρθαν από το 80 και μετά, εύκολα γκολ για μας, χάσαμε ένα παιχνίδι που με την απόδοση των δύο ομάδων σίγουρα το δικαιούταν η Καλλιθέα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Έχουν μείνει 7 παιχνίδια για μας. Αρχομένης το παιχνίδι την Τετάρτη με το Κανελάκι, που πρέπει να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αν θέλουμε ως το τέλος να παλέψουμε για να διαφυλάξουμε πρώτα τον αγώνα το μεγάλο που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς. Δυστυχώς για μας
δεν έχουμε ανταμυφθεί με τους βαθμούς που έπρεπε. Μόνο καλά λόγια ακούμε όπου και να πάμε. Και όπως είπε και ο κόουτς, αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και αυτό λέω στους παίκτες μου, είναι οι βαθμοί. Είναι οι τρεις βαθμοί κάθε Κυριακή. Και ιδίως σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να στοχεύεις στους βαθμούς, και ιδίως στην στιγμή που είναι το πρωτάθλημα, που όλες οι ομάδες προσπαθούν να σώσουν την παρτίδα. Υπάρχουν περιθώρια ακόμα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους που είναι κοντά στην ομάδα και αγαπούν την ομάδα, να παλέψουμε μέχρι το τέλος για να σώσουμε την κατηγορία. Σας ευχαριστώ. Σας είπα ότι τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ, το δείξαν αυτό στο πρώτο ημίχρονο, κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρεσάρανε πάρα πολύ, τρέξαν πάρα πολύ, καταφέραμε, βάλαμε τον γκολ, αλλά μετά το 60 φαινότανε στην προσπάθεια των παιδιών το άγχος που είχαν για αυτούς τους βαθμούς. Χάσαμε την ηρεμία, δεν κυκλοφορήσαμε μπάλα και δυστυχώς για μας το πληρώσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, για άλλη μια φορά. Σίγουρα είχε απουσίες και θα έχουμε απουσίες μέχρι το τέλος. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε κάρτες. Αυτά θα είναι στα παιχνίδια. Δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Πρέπει να παλεύουμε με τους παίχτες που είμαστε μέσα στο γήπεδο. Θέλει υπομονή από όλους. Θέλει προσπάθεια από όλους για την δύσκολη συνέχεια. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω και να δώσω τα συγχαρητήρια για την άψογη φιλοξενία της ομάδας της Καλλιθέας, γιατί πολύ δύσκολο να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι και να βρεις μια τέτοια υπέροχη φιλοξενία. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα αποδώσουμε και να σταθώ στο παιχνίδι, που νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που κερδίσαμε, που βγάλαμε όλοι ό,τι είχαμε και δεν είχαμε από την καρδιά μας. Ακόμη και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί αν δούμε τα δύο γκολ ήταν συνεργασία, ομαδική συνεργασία και με παιδιά που είχαν έρθει από τον πάγκο. Και να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα είναι τρία χρόνια με στην Καλλιθέα. Σίγουρα είναι η πιο δύσκολη στιγμή, δική μου τουλάχιστον στην ομάδα. Για άλλο ένα μάτς νομίζω ότι βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Μένουν 7 μάτς. Σίγουρα βαθμολογικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς. Δυστυχώς είμαστε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να αντέξει απουσίες βασικών παιχτών. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι στο τέλος ειδικά φάνηκε ότι το βάρος του ότι έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς ήταν ασήκωτο από ό,τι φάνηκε, και δυστυχώς μόνοι μας χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε πάση θυσία να πάρουμε. Τίποτα από εκεί και πέρα, τίποτα. 7 παιχνίδια, 21 βαθμοί, όσο ζούμε ελπίζουμε, σίγουρα δεν θα το βάλουμε κάτω, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το τομάρι μας θα το πουλήσουμε πολύ ακριβά μέχρι το τέλος. Αυτό. Είναι το πιο κομβικό, αν αυτό ήταν κομβικό, εκείνο είναι ακόμα περισσότερο. Σίγουρα αν το πάρουμε θα τονώσει πάρα πολύ και την ψυχολογία μας, γιατί πραγματικά στα τελευταία 4-5 παιχνίδια η ομάδα δεν είναι ότι δεν προσπάθησε, δεν είναι ότι δεν πάλεψε, δεν είναι ότι δεν πίεσε, δεν είναι ότι δεν δημιούργησε, αλλά πάντα έλειπε αυτό το κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι και η τύχη, η οποία ίσως μας έχει γυρίσει υπερβολικά την πλάτη το τελευταίο διάστημα, αρχίζει για να μέσα από την Τετάρτη να είναι λίγο με το μέρος μας, να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο μπορούμε να διεκδικήσουμε, να το διεκδικήσουμε.